Λοιπόν, 11 και 10 εδώ στον Αστέρα στους 92, μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Όπως σας έχουμε υποσχεθεί, μαζί μας θα έχουμε τον κύριο Δημήτριο Σιδερή, ο οποίος έχει τη μουσική διεύθυνση της συναυλίας για τα μονοπάτια της Όπερας, που θα γίνει την Κυριακή στις 6 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Άνδρου. Βέβαια, μαζί μας είναι και ο κύριος Βασίλης Πομόνης, ο οποίος είναι, όπως είπαμε, υπεύθυνος για τις πολιτιστικές συνεντεύξεις, συζητήσεις, εγώ θα το έλεγα καλύτερα, έτσι, γιατί είναι σε φιλική διάθεση. Πολύ σωστά το λες, Μιχάλη μου. Καλημέρα σας, κύριε Βασίλη. Καλημέρα σας. Ο λόγος δικός σας. Φίλες και φίλοι, καλημέρα. Συνεπείς είμαστε και σήμερα, δόξα τω Θεώ, για να σας ενημερώσουμε σχετικά με την εκδήλωση της Κυριακής, αλλά κυρίως για να μιλήσουμε με έναν πολύ αγαπητό φίλο, πολύ, πολύ αγαπητό. Ένα από τους ανθρώπους που έχει προσφέρει ποιότητα στον τόπο μας με τη δουλειά του, έχει βοηθήσει πάρα πολύ τα παιδιά να μπουν σε αυτό το πνεύμα της μουσικής και βεβαίως έχει ανεβάσει και την ποιότητα των εκδηλώσεων για όλο το νησί, έτσι πιστεύω. Μαέστρο, εκ μέρους όλων μας σε καλωσορίζω και φέτο και πραγματικά σου εύχομαι να είσαι πάντα καλά και να μας φτιάχνεις έτσι και τη διάθεση και το κλίμα και να μας ανεβάζει στο επίπεδο. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Βασίλη μου, καλή σου μέρα. Καλημέρα στο Μιχάλη. Καλημέρα, Δημήτρη μου. Καλημέρα. Είμαστε εδώ, είμαστε σε μια πυρετώδης προετοιμασία. Έχουμε φτάσει στην τελική ευθεία, βλέπουμε τον τερματισμό. Είμαστε πανέτοιμοι. Εμείς, εγώ δεν θα σε διακόπτω, μην νομίζεις. Είμαστε όλο αυτιά. Θα μπω μόνο όταν χρειαστεί να ρωτήσω κάτι. Τι ιδιαίτερα, ήθελα να πάρεις εσύ και το χρόνο και το λόγο και να μας πεις ό,τι πρόκειται να γίνει την Κυριακή και στη συνέχεια να πούμε και τα θέματα τα γενικότερα για την Φιλαρμονική. Βέβαιας. Λοιπόν, είμαστε λοιπόν την Κυριακή στο Ανοιχτό Θέατρο Άνδρου με ένα εξαιρετικά διαφορετικό πρόγραμμα σε σχέση με όλα αυτά τα προγράμματα που έχουμε κάνει εδώ και 14 χρόνια, με τρεις εξαιρετικούς συνεργάτες, φίλους, καλούς φίλους. Συγγνώμη, καλούς φίλους. Ποιος είναι ο τρίτος, με συγχωρείς, γιατί εγώ και στο πρόγραμμα βλέπω δύο. Ναι. Τους δύο σολίστς, μάλλον. Τις, ναι. Κάτια Πάσχου και τον Νίκο Στεφάνου. Ο τρίτος ποιος είναι? Είναι σε φιλική συμμετοχή ο Σπύρος ο Κωστής, ο οποίος είναι ένα... Βαρύτονος δεν είναι? Είναι βαθύφωνος. Βαθύφωνος. Είναι μπάσος. Ακόμα πιο πολύ. Ναι, ναι, ναι. Είναι μπάσος. Είναι ένα πολυεργαλείο και θα το δείτε στη συναυλία. Μάλιστα. Είναι πραγματικά ένα πολυεργαλείο και βέβαια έχουμε την τιμή να μας παρουσιάσει και να προλογίσει και να παρουσιάσει και όλο το πρόγραμμα ο Γεράσιμος ο Ιωαννίδης, ένας καταπληκτικός μουσικός, ένας μουσικός μέλος του συνταξιούχος πλέον βέβαια. Ναι, αν και μετέχει και στο σχήμα της... Βεβαίως. Και ο σολίστ. Μάλιστα, πολύ ωραία. Πρώην μέλος της Εθνικής Λυρικής Σκηνής. Α, όλα καλά. Ναι, και ο Νίκος και η Κάτια και ο Γεράσιμος για τους φίλους Μάκης. Βέβαια... Δεν μπορώ να μην αναφέρω τους δύο μου συνεργάτες. Τον Τάσο τον Βιτζετζάτο, που έχει κάνει τρομερή δουλειά και εκείνος... Η δασκαλή μας. Η δασκαλή μας, ακριβώς. Έτσι. Και τον Δημήτρη τον Βαζαμπετιάν. Μάλιστα. Αυτή είναι πάντα δική μας. Αυτή είναι πάντα δική μας. Λοιπόν, για πες μας λίγο τώρα, ας πούμε, βρε Δημήτρη μου, λίγο στο πρόγραμμα έτσι κυρίως, γιατί εγώ ξέρω, αλλά να μάθουν λίγο οι θεατές μας, οι ακροατές μας, συγγνώμη, γιατί θα γίνουν θεατές με πολύ μεγαλύτερη όρεξη. Άκου. Αν ακούσουν τι πράγματι προετοιμάζεται για την Κυριακή. Δηλαδή, βέβαια, εγώ νομίζω ότι είναι μια εκδήλωση, όπως είπες, πολύ υψηλότερου επίπεδου από ό,τι βλέπαμε μέχρι τώρα. Έχει φέρει και τη Φιλαρμονική, βέβαια, σε επίπεδο να μπορεί να τα κάνει αυτά, έτσι, να σε εννοηθούμε. Σε όλα τα παιδιά αξίζουν πολλά, πολλά συγχαρητήρια. Προφανώς. Έτσι. Και είναι παιδιά τα οποία είναι δικά μας παιδιά, είναι του τόπου μας. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε λοιπόν με την Αφίσα. Μάλιστα. Έτσι. Η Αφίσα λοιπόν γράφει ότι είναι συναυλία και από κάτω έχει ένα τίτλο.
Στα μονοπάτια της όπερας. Μάλιστα. Τα μονοπάτια λοιπόν είναι και λίγο εμπνευσμένο από την Άνδρο. Λόγω των μονοπατιών που έχει η Άνδρος. Μα η Άνδρος είναι ένα νησί που δίνει εμπνεύσεις πάντα. Ακριβώς. Ποιητές, συγγραφείς, μουσικούς. Ακριβώς. Σκηνοθέτες. Ναι. Έχουμε λοιπόν τα μονοπάτια τα οποία καταλήγουν στην όπερα. Μάλιστα. Υπάρχει και ένα μονοπάτι το οποίο καταλήγει στην όπερα. Γι' αυτό ήταν και λίγο αυτό που λέμε σε άπτε στα ελληνικά, ένα μικρό τρικάκι. Απλώς για να καταλάβω έτσι, για να πω από ό,τι διαισθάνομαι, από μονοπάτια πολλά θα ξεκινήσεις και θα μας βγάλεις σε μία λεωφόρο της απόλαυσης, από ό,τι καταλάβω. Ακριβώς, ακριβώς. Ακριβώς. Λοιπόν, φέτος λοιπόν το θέμα μας είναι η όπερα. Και επειδή έχουμε τα 100 χρόνια από τη γέννηση της Μαρίας Κάλλας, ναι, είπαμε να τυπήσουμε κι εμείς την προσφορά της στην παγκόσμια μουσική σκηνή. Και πολύ καλά κάνετε. Λοιπόν, έχουμε δύο εξαιρετικούς μονοδούς, ναι, σολίστ από την εθνική λυρική σκηνή, ξεκινώντας πάντα από τις κυρίες, την Κάτια την Πάσχου. Mm-hmm. Συνεχίζουμε με τον Νίκο τον Στεφάνου, οι οποίοι θα τραγουδήσουν σόλο άριες. Μάλιστα. Και ντουέτα. Θέλεις να μας πεις λίγο, δηλαδή ας αφήσουμε κάποια για έκπληξη, αλλά να μας πεις μερικά από αυτά που θα ακούσουμε, αν θέλεις. Βεβαίως. Λοιπόν, μέσα λοιπόν στις άριες και τα ντουέτα, τα ντουέτη, ναι, ναι, σωστότερα, θα έχουμε και κάποια αποσπάσματα από όπερες, ορχιστρικά μέρη. Μάλιστα. Στη μουσική τα λέμε εισαγωγές, ναι, οβερτούρες, ναι, ναι. Δηλαδή το εισαγωγικό μέχρι να μπει κάποιο. Μάλιστα. Κάποια άρια. Θα έχουμε ένα απόσπασμα από την Αΐντα, θα έχουμε από την Τραβιάτα, θα έχουμε από το Διάννης Κίκη. Δεν θα πω άλλα. Μην πεις άλλα. Εντάξει. Έχει πάρα πολλές όπερες. Θα επιδιαδοθώ περισσότερο σε Βέρντι, Μότσαρτ. Συνθέτες δηλαδή. Ναι, λίγο πολύ καταλαβαίνουμε λοιπόν τι θα ακούσουμε. Θα είναι μία μοναδική παράσταση. Εξαιρετικά. Και είναι γνωστά τα κομμάτια, υποθέτω. Ναι, ναι, ναι. Αντιλαμβάνομαι τι θέλει. Ναι, ναι, ναι. Είναι για ευήκοα και από αυτά τα οποία δημιουργούν μόνο ένα συνέστημα εφορίας στους ανθρώπους που τα ακούνε. Γιατί το να είναι σημαντικό το ότι θα είναι και γνωστά ενισχύει έτσι και το συνέστημα του κόσμου που ακούει την εκδήλωση. Συμμετέχει καλύτερα, αν θες. Ακριβώς. Ωραία, άρα κάπου εκεί πάμε. Ναι. Περίπου η διάρκεια της εκδήλωσης, Δημήτρη μου. Για να μην κουράσει πάρα πολύ, ναι, γιατί εντάξει, είναι σίγουρα λίγο πιο βαρύ. Για κάποιους ακούγοντας τη λέξη όπερα θεωρούν ότι είναι μία κυρία ή ένας κύριος ο οποίος φωνάζει. Όχι, δεν είναι αυτό. Όχι, το κοινό της Άνδρου τώρα το ξέρει. Όχι, βέβαια, γι' αυτό το λέω. Γι' αυτό το λέω, γιατί το κοινό της Άνδρου είναι πολύ εκπαιδευμένο σε τέτοια είδη μουσικής. Να προσθέσω και κάτι ακόμα. Έχουμε ακόμα μία έκπληξη και μεγάλη τιμή για μας. Μάλιστα. Και για το νησί ολόκληρο. Ότι θα εμφανιστεί ως σολίστ ένα δικό μας παιδί, το οποίο αυτή τη στιγμή είναι μέλος της ορχήστρας σύγχρονης μουσικής της ραδιοφωνίας. Χαιρόμαστε πάρα πολύ. Εμείς υποψιαζόμαστε, αλλά δεν θα το πούμε. Δεν θα το πούμε. Όχι, δεν το λέω. Μην το πούμε. Δεν το λέω. Πάμε λοιπόν, αυτά είναι όσον αφορά την εκδήλωση της Κυριακής. Αν θες να πεις κάτι άλλο, στη διάθεσή σου ο σταθμός. Αλλά αν δεν έχεις κάτι άλλο, θέλω να μπούμε λίγο έτσι ειδικότερα στα θέματα της φιλαρμονικής, στα γενικά, της λειτουργίας της, τι κάνει. Αν δεν έχεις κάτι άλλο να πεις για την εκδήλωση της Κυριακής. Όχι. Ωραία. Νομίζω ότι η μουσική πλέον μιλάει από μόνη της. Ωραία. Θέλω λοιπόν να κάνουμε το εξής, να κάνουμε μια κουβέντα, γιατί καλό είναι να γίνονται αυτές οι συζητήσεις όταν το γενικότερο κλίμα είναι ευχάριστο. Η φιλαρμονική έχει ανέβει αναμφισβήτητα πάρα πολύ. Αυτό οφείλεται βεβαίως και στην προθυμία και στον επαγγελματισμό των ερασιτεχνών μελών, όπου κάνω λάθος θα με διορθώνεις, ναι, και βεβαίως οφείλεται ασυζητητή και στους δασκάλους εσάς.
Έτσι. Τώρα, η φιλαρμονική αυτή, αν δεν κάνω λάθος, δραστηριοποιείται και έχει δείξει τις ικανότητές της σε όλο το νησί, έτσι δεν είναι? Ακριβώς, ακριβώς. Εσείς κατά κάποιο τρόπο δηλαδή παίζετε το ρόλο μιας δημοτικής φιλαρμονικής. Ναι, καλύπτουμε τις ανάγκες μιας δημοτικής φιλαρμονικής. Μουσικός σύλλογος δηλαδή έχει έρθει και έχει καλύψει με την παρουσία και τη δραστηριότητά του και στον τομέα αυτών ένα κενό πολιτισμού που είναι η ύπαρξη των δημοτικών φιλαρμονικών σε άλλους δήμους. Εμείς προφανώς, επειδή υπάρχει ήδη η φιλαρμονική όπως δουλεύει, δεν έχει ανάγκη λειτουργίας και ύπαρξης μια δημοτική φιλαρμονική. Έχει όμως ανάγκη, νομίζω, μεγαλύτερη στήριξη η φιλαρμονική, ή κάνω λάθος? Γιατί έχω μάθει να λέω τις αλήθειες, Δημήτρη. Ναι, πάντα μια φιλαρμονική ή ένα σύλλογος πάντα πρέπει να έχει τη στήριξη και των δημοτικών αρχών, των περιφερειακών αρχών. Έτσι, γιατί, όλων των δημοσίων, τέλος πάντων. Έτσι, γιατί εσείς, σε πάση περιπτώσει, δεν καλύπτεται ως φιλαρμονική τις ανάγκες ή τα γούστα των μελών του Μουσικού Συλλόγου, καλύπτεται τις ανάγκες ενός ολόκληρου νησιού, της εκκλησίας που πάτε στις λιτανίες. Σας βλέπουμε την Πρωτοχρονιά, σας βλέπουμε τα Χριστούγεννα, σας βλέπουμε τις Θεοσκεπάστους, σας βλέπουμε γενικότερα να κάνετε εκδηλώσεις που ομορφαίνουν τις στιγμές μας, τις ώρες μας, τις μέρες μας. Ακριβώς, ακριβώς. Άρα λοιπόν θέλουμε κανονικά, θέλουμε από τις όποιες αρχές αντιλαμβάνονται την αξία και την προσφορά αυτών των συνόλων, θέλουμε μια στήριξη. Ακριβώς. Την έχουμε, έχει ξεκινήσει πλέον, γιατί έχουμε δείξει και εμείς τη δουλειά μας. Και επαναλαμβάνω, θέλω να επιμείνω σε αυτό, την έχετε δείξει σε όλο το νησί. Δηλαδή έχετε πάει και στο Γαύριο, έχετε πάει και στο Κόρθι, έχετε πάει και στο Μπατσί, ή κάνω λάθος? Ακριβώς, ακριβώς. Έχουμε πάει στο Γαύριο, έχουμε κάνει συναυλίες, έχουμε κάνει αυτό που λέμε στη δική μας τη δουλειά, υπηρεσίες. Άρα δηλαδή πρέπει να μας βλέπουν όλοι σαν μια φιλαρμονική που είναι για όλο το νησί και δεν είναι ούτε για το Μουσικό Σύλλογο Σκέτο, ούτε για τη χώρα. Όχι, 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 όχι. Είμαστε απλά η δυσκολία η δική μας. Ναι. Είναι ότι επειδή κατά κύριο λόγο τα μέλη της είναι παιδιά, ναι, με πολλές υποχρεώσεις, πολύ σκληρά εργαζόμενα παιδιά, και το ξέρεις και εσύ, με μαθήματα, με σχολεία, με δραστηριότητες, είναι μια κατάσταση ότι δυστυχώς αναγκαζόμαστε πολλές φορές να πούμε όχι κάπου, όχι γιατί δεν θέλουμε, αλλά γιατί είναι τέτοιες υποχρεώσεις των μελών μας που δεν θα μας βγει. Κοίταξε, σε αυτές τις περιπτώσεις θα πρέπει, υποθέτω, να το λαμβάνουν υπόψη τους και οι καλούντες και να εξασφαλίζουν για τους ανθρώπους που θα μετακινηθούν και τη δυνατότητα της μετακίνησης. Και προφανώς δεν το συζητάω, αστείο για μένα να λέω ότι θα είναι το φαγητό τους ή η περιποίησή τους, γιατί καλά παλιότερα έχουμε υπάρξει και στιγμές που πήγαμε και δεν είχε ούτε νερό. Αλλά εν πάση περιπτώσει. Όχι, έτσι. Οι αλήθειες πρέπει να λέγονται. Ναι, ναι, ναι. Όχι, και σε εμάς οι εμπειρίες είναι έτσι. Το γνωρίζω, το γνωρίζω. Μετά τα 25 χρόνια πάνω σε αυτή τη δουλειά, λειτουργήμα, δημιουργία. Υπάρχουν πάρα πολλά επίπεδα τα οποία μπορείς να τοποθετήσεις πάνω στη μουσική. Και βεβαίως, ας πούμε, θεωρώ ότι επειδή έχεις μια πολύ μεγάλη εμπειρία και από άλλα μέρη της Ελλάδας, ναι, ναι, δεν λέμε για την πατρίδα στην Κέρκυρα, η οποία, εντάξει, είναι η μητέρα των φιλαρμονικών, αν θέλεις. Βγήκαμε από τα κεντρικά που λένε. Ναι, ναι, ναι. Να σε καλά, βρε. Θεωρώ λοιπόν ότι και εκεί περιβάλλεται και από άλλους φορείς. Δηλαδή και η Εκκλησία, υποθέτω ότι εκεί όταν μετέχετε σε μια λιτανία ενισχύει την παρουσία, επιβραβεύει, αν θέλεις. Σαφώς, σαφώς. Μάλιστα. Αυτά, λοιπόν, και θέλει να συνεχίσει να το κάνει. Αυτό λοιπόν είναι καλό να το ακούνε όλοι εδώ και να ξέρουν ότι ο Μουσικός Σύλλογος, όσο και αν παλεύει, δεν μπορεί να παλεύει μόνος του και να παλεύει επί μακρόν. Ακριβώς. Και βεβαίως όλοι όσοι μετέχουν και μετέχουμε σε συλλογικά όργανα πρέπει να είμαστε διατεθειμένοι να προσφέρουμε ανά πάσα στιγμή, χωρίς να εξαρτάται η προσφορά από το αξίωμα ενός εκάστου
όποτε υπάρχει αυτό. Τι άλλο θα έχεις να μας πεις σχετικώς με το φεστιβάλ? Είσαι εδώ φέτο και παρακολουθείς. Παρακολούθησες ας πούμε και την βραδιά προχθές της... με τον του άλλου τμήματος, του άλλου τμήματος, ναι, ναι. Των δύο χοροδιών. Ναι, ήταν μια Βαλτινό. Ήταν μια εξαιρετική βραδιά, μια και με τις δύο και με τις δύο χοροδίες, τη χοροδία του Μουσικού Συλλόγου με τη χοροδία της της Κοζάνης. Βάλαμε και εμείς λίγο την... Αυτό πήγα να πω και ήταν και πολύ όμορφο ότι είδαμε δικά μας παιδιά στη Φιλαρμονική. Μεγάλη και συγκίνηση μεγάλη. Σαφώς, σαφώς. Και επειδή μου έχουν βγάλει και το όνομα το ευσυγκίνητου στο... Α, όλοι οι καλλιτέχνες το έχουν αυτό. Ξέρεις, μια φορά άκουσα τον Γιώργο Ξιντάρη να λέει ότι εγώ όταν ακούω τραγούδια κλαίω. Και πράγματι οι ευσυγκίνητοι άνθρωποι είναι αυτοί οι οποίοι έχουν δυνατότητα να δημιουργήσουν. Ήταν λοιπόν μια εξαιρετική βραδιά. Και πόσο μάλλον όταν βλέπεις και ένα θέατρο γεμάτο να ανταποκρίνεται σε, όλο, σε όλη αυτή την προσπάθεια. Γιατί θα το ξαναπώ, ο σύλλογος στηρίζεται μεν στα μέλη του, αλλά περισσότερο στηρίζεται στην αγάπη του κόσμου. Βεβαίως. Για να υπάρξει. Και... Ο λόγος ύπαρξης είναι η αγάπη του κόσμου. Και μια και το κουβεντιάζουμε, εκείνο που κανείς δεν θα έπρεπε να ξεχνάει ποτέ, γιατί δυστυχώς υπάρχουν κάποιοι εξ από εδώ, ποτέ δεν πρέπει κανείς να ξεχνάει το πόσο αυτή η προσφορά των ανθρώπων που έκαναν και συντηρούν αυτό το εκπληκτικό θέατρο έχει συμβάλει στο να περνάει το όνομα της Άνδρου αυτή τη στιγμή και να παίζει 5-6 φορές κάθε μέρα σε όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης για το καταπληκτικό φεστιβάλ και για το θέατρο. Συνεπώς εμείς από εδώ θα πρέπει να πούμε προσοχή παιδιά, και όσους πετροβολούν τους ανθρώπους του φεστιβάλ πρέπει να τους κόβουμε τα χέρια. Διότι οι καλλιτέχνες είναι μεν ήπιοι, αλλά μέχρι σε ενός ορίου, έτσι. Έχουμε και εμείς αυτό που λέμε την τρέλα μας. Πάντα υπήρχαν και θα υπάρχουν κακόβουλα σχόλια. Το θέμα είναι ότι πόσο... εγώ θα το δω από την άλλη πλευρά του νομίσματος, ότι μήπως υπάρχει μία περίπτωση κάτι να μας έχει διαφύγει. Οπότε να γίνουμε ακόμα καλύτεροι. Δηλαδή να μην αφήσουμε και στους άλλους το χώρο αυτού του κακόβουλου σχολείου. Όταν ο άλλος θέλει να είναι κακόβουλος και να κάνει κακόπιστη κριτική, μακάρι και με διαμάντια να τον ράνεις, θα σου πει ότι είναι κάρβουνα που τα έχεις καθαρίσει. Δεν είναι θέμα. Οι κακόπιστοι άνθρωποι πρέπει απλώς να επισημαίνονται και να απομονώνονται, γιατί αυτοί κάνουν κακό στα πάντα. Ναι. Τα έχεις ζήσει και εσύ και στις φιλαρμονικές, τα έχουμε ζήσει και στις συλλόγους. Άρα λοιπόν η γραμμή είναι ενιαία. Στηρίζετε το Μουσικό Σύλλογο, στηρίζετε τη Φιλαρμονική. Ελάτε όλη την Κυριακή να χειροκροτήσουμε τα παιδιά και να απολαύσουμε την μουσική εκδήλωση διασχίζοντας αυτά τα ολάνθιστα μονοπάτια της όπερας. Τι ήθελα να πω για την... Ό,τι θες, Δημήτρη. Για την προχθεσινή εμφάνιση του Μουσικού Συλλόγου Άνδρου, ότι ήταν μία παραγωγή η οποία δεν είχε τίποτα να ζηλέψει σε σχέση με άλλες παραγωγές του Διεθνούς Φεστιβάλ Άνδρου. Ήταν τέτοια η ποιότητα και τέτοια η οργάνωση που δεν είχε να δηλέψει τίποτα και σε άλλα διεθνή. Μα γι' αυτό και το φεστιβάλ, όπως βλέπεις, κάθε χρόνο μας φιλοξενεί και τους ερασιτέχνες ηθοποιούς και το Μουσικό Σύλλογο και τη Φιλαρμονική, και με πολύ, έτσι θα έλεγα, αγάπη και με στοργή και με τα πάντα. Οι ερασιτέχνες πολλές φορές είναι πολύ πιο πορωμένοι, αν μου επιτραπεί. Έτσι είναι, αυτή είναι η σωστή λέξη. Πορωμένοι με αυτό που κάνουν σε σχέση με ίσως κάποιους μέτριους επαγγελματίες. Σωστός. Ωραία, Δημήτρη μου. Άρα λοιπόν μένουμε στο ότι εμείς και πάρα πολλοί άλλοι, δηλαδή τουλάχιστον όσοι ήταν στην εκδήλωση των χοροδιών, τουλάχιστον λέω, θα βρεθούμε την Κυριακή. Ναι, βεβαίως. Λοιπόν, να πούμε άλλη μια φορά τους συντελεστές. Βεβαίως. Λοιπόν, είναι η Κάτια Πάσχου,
σοπράνο μας η Κάτια Υπάσχου, ναι. Είναι ο τενόρος μας ο Νίκος ο Στεφάνου. Λοιπόν, ας τα αποκαλύψουμε στο τέλος λοιπόν το όνομα του, του ενός σολίστ. Ναι. Είναι ο Λεωνίδας ο Κολέλης. Α, τον είπες τελικά. Τον είπα. Όλοι οι συντελεστές. Είναι ο Γεράσιμος ο Ιωαννίδης, ο οποίος θα προλογίσει, θα παίξει. Και είναι πολύ μεγάλη τύχη που τον έχουμε, θα τον έχουμε μαζί μας. Ωραία. Και για τα παιδιά και για μας. Ωραία. Είναι ένας, και ένας καταπληκτικός δάσκαλος. Είναι ο Σπύρος ο Κωστής, mm-hmm. το πολυεργαλείο μας. Μάλιστα. Ο οποίος θα παίξει, θα τραγουδήσει, θα κάνει τα πάντα. Ωραία. Και βέβαια, ο Τάσος ο Βιτσεντάτος που έχει όλη την, όλη την ευθύνη της ομάδας των Χαλκίνων. Ναι. Και ο Δημήτρης ο Βαζαβετιάν, που είναι στα κρουστά. Εγώ που θα έχω την, την ευθύνη όλων των, των ξυλίων. Θα σε αντέξουμε και εσένα, Δημήτρη. Θα με αντέξετε και εμένα. Και όλοι μαζί να γίνουμε μια παρέα και ελπίζω να φανούμε κι εμείς αντάξει των προσδοκιών. Κάποιο ανκόρ θα είναι που να μπορούμε να το ακολουθήσουμε όλοι. Αυτό ας είναι έκπληξη. Εντάξει, δεν είπα να το πεις. Αυτό θα είναι έκπληξη. Μαέστρο μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε χαιρόμαστε πάρα κάθε πολύ. Από καρδιάς δηλαδή, έτσι και απροσπίτα. Χαιρόμαστε κάθε φορά που μιλάμε μαζί σου εμείς, σταθμός και εγώ προσωπικά. Γιατί η τιμή είναι δική μου, η αγάπη μου είναι δεδομένη. Είμαστε. Και τυχερή που προσφέρεις στο νησί και στα παιδιά αυτά που προσφέρεις. Και εσύ και οι άλλοι. Και εμείς για τη στήριξη που πάντα απλόχερα μας δίνετε. Να είσαι καλά, Δημήτρη μου, θα τα πούμε καλά. Την Κυριακή. Να είστε καλά, ραντεβού Κυριακή 6 Αυγούστου στις 9 η ώρα. Ή τη μεθαύριο, αγαπητές ακροάτριες και αγαπητοί ακροατές. Και το φεγγάρι είναι ακόμα πολύ όμορφο. Έτσι. Μαέστρο, να είμαστε όλοι καλά. Να είσαι καλά, Μαέστρο, σε ευχαριστούμε καλά. Πολύ. Καλημέρα. Πολύ. Καλημέρα. Καλημέρα. Στο χέρι του.